Γιατί είστε όλοι τόσο θλιμμένοι, εξαιτίας της βροχής? Αν σας ενοχλεί τόσο, γιατί δεν βρίσκετε ένα καταφύγιο? Έτσι θα το ξεφορτωθώ για τα καλά. Είναι πολύ ευδιάθετοι. Μάλλον ετοιμάζουν κι άλλο τρομερό κόλπο. Είμαι τόσο θλιμμένη. Όλα τα μικρά μου μεγάλωσαν και έγιναν ανεξάρτητα. Καλύτερα να το πάρω απόφαση, αργά ή γρήγορα θα φύγουν όλα. Για να μαντέψω, σκέφτεσαι πόσο δύσκολο είναι να βλέπεις τα μικρά σου να μεγαλώνουν και να είναι έτοιμα να φύγουν. Είμαι υπερήφανη γι' αυτά, αλλά φοβάμαι πως θα μείνω μόνη. Όχι, και αυτά να φύγουν θα έχεις τους φίλους σου. Ίσως. Είμαι σίγουρος πως κάποια μέρα θα θελήσεις να κάνεις κι άλλα μικρά. Θα μεγαλώσουν κι αυτά και θα φύγουν. Ναι, αλλά έτσι είναι η φύση. Κι αν φύγουν, θα είναι επειδή εσύ τους έμαθες όλα όσα χρειάζονται. Το ανάθρεψες πάρα πολύ καλά και σίγουρα μια μέρα θα θελήσεις να το ξανακάνεις. Ο Μπαλού, σταμάτα. Με κάνεις και ντρέπομαι. Εντάξει, ας αλλάξουμε θέμα λοιπόν. Τι θα έλεγες να σου μιλούσα για το νέο σύστημα που βρήκα να κλέβω μέλι από τις μέλισσες? Δεν θα με ξανατσιμπήσουν ποτέ. Τι κόλπο σκέφτηκες αυτή τη φορά? Βασικά αυτό το έμαθα βοηθώντας το Σίμπα. Μη μου πεις ότι σε όλη την εκπαίδευση σου έφερνε αυτό ως φαγητό. Και βέβαια όχι, εκτός από ένα-δυο ψαράκια. Μπαλού, έτσι και το ανακαλύψε ο Αυγουστίνος, θα σου απαγορεύσει να ξαναδώσεις μαθήματα. Όχι, αν ήξερε πως μαθαίνοντας το Σύμπαν ευνηδιάζει εκείνο το λαγό, κατάλαβα ότι μπορώ να κάνω κι εγώ το ίδιο με τις μέλισσες. Συνήθως το κάνω τα βράδια όταν ξέρω πως κοιμούνται, σήμερα όμως δεν μπορώ να περιμένω. Καλή τύχη. Ας πάω να πάρω ένα ρυπνάκο στη φωλιά. Τι συμβαίνει, Σίμπα? Δεν νιώθεις καλά ή μήπως διστάζεις? Όχι, καθόλου. Νιώθω πολύ καλά. Πάντως τα δείχνεις με περίεργο τρόπο. Είμαι καλά, αλήθεια. Απλώς έχω πολλά στο μυαλό μου. Γιατί δεν κάνεις ένα διάλειμμα και να έρθεις μαζί μας, μ? Όχι, ευχαριστώ. Προτιμώ να μείνω εδώ πέρα. Ω, αλλά τώρα δεν σου αρέσει. Ναι, έλα, δεν σε βλέπουμε καθόλου πια. Ίσως μια άλλη φορά, εντάξει. Τώρα θέλω να μείνω εδώ που δεν είναι κανένας τριγύρω. Έτσι μπορώ να συγκεντρωθώ και να σκεφτώ καθαρά το μέλλον μου. Καλά, Σίμπα, αλλά είναι εγωιστικό να μένεις εδώ πέρα όταν ο φίλος ο Μπαλού χρειάζεται βοήθεια. Ο Μπαλού δεν χρειάζεται βοήθεια, πριν από ένα λεπτό ήταν εδώ πέρα. Από τότε όμως που η νέα του μέθοδος να μαζεύει μέλη επέτυχε, έχει πρόβλημα. Όχι πάλι. Έλα λοιπόν, μόνο εσύ μπορείς να τον σώσεις. Εντάξει. Δεν βλέπω να αδειάζεσαι τόσο πολύ, Σίμπα, να το ξέρεις. Αν δεν κάνεις κάτι γρήγορα, θα γίνει μεγάλη καταστροφή. Οι μέλισσες ήταν πολύ δημωμένες, εμπρός. Ο αρκούδος δεν θα μάθει ποτέ. Σίμπα, δεν κάνεις λιγάκι πιο γρήγορα, άντε, μπρος! Πάλι αργά! Σου είπαμε να κάνεις γρήγορα! Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που τσιμπάνε τον Μπαλού. Θα δω όμως τι μπορώ να κάνω.
Μπαλού, πού είσαι? Τελικά το σχέδιό σου δεν πήγε και τόσο καλά, ε, φίλε. Δεν έκανε τίποτα κακό. Εντάξει, μέλισσες, αφήστε τον ήσυχο τώρα. Νομίζω πως τον πήρε το μαθημά του. Κάνε ζιζάχ, Μπαλού. Βγες και άρχισε να τρέχεις. Εσύ να κάνεις τη δουλειά σου. Αυτό αφορά εμάς και τον κλέφτη Μελιού. Το κατάλαβες αυτό? Βοήθεια. Αφήστε τον τουλάχιστον να πάρει μια ανάσα, σας παρακαλώ, κόφτε το! Έτσι φερόμαστε εμείς τους κλέφτες, Μελιού! Σίγουρα υπερβάλλεται, ο Μπαλού ήθελε μόνο να φάει λίγο μελάκι. Ναι, πολύ λιχούδης, δεν θα έκανε κακό σε κανέναν. Πράκτο σήμα να τον ακούς, θα γίνει αρχηγός ενός σπουδαίου βασιλείου. Έχει δίκιο. Εντάξει, συγχωρούμε τον Μπαλού, αλλά για τελευταία φορά. Ιουι, φεύγουμε, παιδιά! Μπορώ να βγω τώρα, Σίμπα? Ναι, Μπαλού, γιατί τις έπεισα ότι θα τις αφήσεις ήσυχες. Πρέπει να το συζητήσουμε αυτό. Δεν έχω να πω τίποτα σε αυτές τις ανόητες μέλισσες. Δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα. Η λύση του προβλήματος σήμερα είναι να μην ξανακλέψει ο Μπαλού το μέλι μας. Νομίζω πως βγάζετε άσχετα συμπεράσματα. Πρέπει να συζητήσουμε το θέμα. Συμφωνώ 100%. Ας το συζητήσουμε. Δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα, Μπαλού. Πρέπει να σταματήσεις να κλέβεις. Μπορείτε να μου απαντήσετε σε μία ερώτηση? Πώς φτιάχνετε εσείς μέλισσες στο μέλι σας, ε? Καλά, δεν το ξέρεις? Τι σας μάθαινε τότε ο Αυγουστίνος? Όλοι στη ζούγκλα ξέρουν πως φτιάχνουμε το μέλι από τη γύρι των λουλουδιών, λοιπόν! Ακριβώς, και όταν το κάνετε αυτό, παίρνετε τη γύρι από τα λουλουδάκια. Πολύ σωστά, όλη τη μέρα αυτό κάνουν. Σίγουρα όμως δεν ζητάτε την άδεια των λουλουδιών. Α, που σημαίνει πως εσείς οι μέλισσες είστε ένοχες γιατί κλέβετε. Ξέρω πως η γύρι είναι σημαντική για την επιβίωσή σας, όμως και το μέλι είναι σημαντικό για τον Μπαλού. Ξέρεις πως σεβόμαστε τα λουλούδια. Παίρνουμε λίγη γύρι κάθε φορά μόνο. Το ίδιο ακριβώς κάνει και ο Μπαλού. Παίρνει μόνο λίγο μέλι όποτε το χρειάζεται, έτσι δεν είναι? Είστε όμως τόσο εγωίστρες και κακές που δεν με αφήνετε να το πάρω. Υπάρχει όμως μεγάλη διαφορά, Σίμπα. Δουλεύουμε σκληρά για να φτιάξουμε το μέλι που μας χρειάζεται, ενώ ο Μπαλού δεν σηκώνει ούτε την ηχάκι του παρά για να κλέψει. Καταλαβαίνω καλά τι εννοείτε, αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι κλέβετε τη γύρι από τα λουλούδια για την επιβίωσή σας. Όμως και ο Μπαλού πρέπει να φάει. Κάνετε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τα ακούσατε, αγαπητές μου? Ο Σίμπα λέει πως είμαστε ίσοι όλοι. Όχι, μη μου το κάνετε αυτό, σας παρακαλώ. Νόμιζα ότι προσπαθούσαμε να βρούμε μία λύση, έτσι δεν είναι? Καλά, Σίμπα, αφού επιμένεις, πρέπει να βρούμε μία λύση για όλα αυτά. Ας υποθέσουμε ότι ο Σίμπα έχει δίκιο. Ελάτε, ας ηρεμήσουμε όλοι, εντάξει? Λοιπόν, καταλαβαίνουμε τι λες, Σίμπα, αλλά πρέπει και εσύ να συμφωνήσεις το ότι ο Μπαλού δεν τρέφεται μόνο με μέλι, ενώ εμείς πρέπει να μαζέψουμε μόνο γύρι για να ζήσουμε. Γι' αυτό ο Μπαλού είναι ένας παλιόλιχουδής. Θα πρέπει όμως να παραδεχτείτε πως είναι εγωιστικό να θέλετε να τον τιμωρήσετε. Δεν το μοιράζεστε ποτέ το μέλι σας. Εγωιστικό να προστατεύουμε τη δουλειά μας? Ναι, έτσι νομίζω. Καθώς επίσης και ότι είναι εγωιστικό που παίρνετε τη γύρι από τα λουλουδάκια όποτε θέλετε εσείς. Ω, ναι. Αναρωτηθήκατε ποτέ πως νιώθουν τα λουλούδια γι' αυτό? Σίγουρα δεν το σκέφτεστε καν, καθώς πετάτε από το ένα λουλούδι στο άλλο. Ούτε μ' αρέσει που ο Μπαλού πηγαίνει από τη μια κυψέλη στην άλλη, όμως. Υπάρχει τρόπος να ευχαριστηθείτε όλοι. Και ποιος είναι αυτό, Σίμπα? Ο Μπαλού πρέπει να βάλει ένα όριο στο μέλι που θα τρώει από εδώ και στο εξής. Σωστά. Εντάξει, άλλο Μπαλού πρέπει να υποσχεθεί ότι δεν θα παρατρώει. Στο λόγο μου, θα παίρνω μόνο όσο μου αφήνετε. Το ήξερα ότι θα βρίσκαμε μία λύση. Όμως θα είμαι εδώ για να φροντίσω ο Μπαλού να κρατήσει το λόγο του. Ξέρω πως στην αρχή θα είναι δύσκολο να συγκρατηθεί, αλλά θα τα καταφέρει. Τι περιμένεις λοιπόν, μεγάλη αρκούδα? Δεν θέλεις το μελάκι σου, ε?
Είστε σίγουρες πως δεν θα με τσιμπήσει καμιά σας? Όχι, Μπαλού, δώσαμε το λόγο μας. Εμπρός, σε περιμένει το μέλι σου. Ωραία. Έλα, Μπαλού, μαζεύεις αργότερα φρούτα. Ναι. Κάνε γρήγορα, Μπαλού, έχουμε και δουλίτσα, ξέρεις. Σίγουρα μπορώ να το πάρω, έτσι? Βέβαια, αυτή την υπόσχεση δώσαμε στο Σίμπα, έτσι δεν είναι? Ζωστά, ναι. Τι θα λέγατε να έπαιρνε τρεις χούφτες? Είναι πάρα πολύ, ε! Αν δεν θέλεις να το πάρεις μόνος σου, σου λέω ότι θα κάνουμε πολύ να το φέρουμε εμείς, Μπαλού. Ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δεν περίμενα ότι θα τ' άκουγα αυτό. Για να είμαι ειλικρινής, Μπαλού, ούτε κι εμείς. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Πρέπει να ευχαριστήσω τον Σίμπα. Εντάξει, φίλες μου, δώσαμε μια υπόσχεση και ας την κρατήσουμε. Εμπρός, πάει, Μπαλού. Εμείς θα γυρίσουμε στις δουλίτσες μας. Ναι, αμέσως. Εδώ είναι. Σίμπα! Σίμπα, άκουσε με, πρέπει να σου μιλήσω. Σίμπα, εδώ πέρα! Έμαθα πως πολύ σύντομα θα φύγεις για τη σαβάνα. Κάποια μέρα θα πάω εκεί, αλλά δεν έχω αποφασίσει πότε ακόμα. Ωραία! Αν έχεις ένα λεπτό, υπάρχει κάτι που θέλω να σου δείξω. Έλα, μπρος, ακολούθησε με. Τι είναι αυτό, λαγέ? Εδώ και αρκετό καιρό ήθελα να σου συστήσω την οικογένειά μου. Έχω ακούσει τόσα πολλά για σένα, βλέπεις. Α, αλήθεια? Μα πού είναι? Πού? Κλείσε τα μάτια σου. Ήσασταν πολύ γρήγοροι. Μάλλον θα κρυβόσασταν μέσα στους θάμνους, παιδιά. Γεια σου, Σίμπα. Χαιρόμαστε που επιτέλους σε γνωρίζουμε. Η χαρά είναι όλη δική μου, φίλη μου. Μερικοί φίλοι μου και εγώ οργανώσαμε μια τελετή για να σου ευχηθούμε καλή τύχη, Σίμπα. Και ξεκινάμε με τα λουλούδια που μαζέψαμε το πρωί. Θα σας αρχίσει το θέαμα τώρα! Ha 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 ha
Μα γιατί κλαίτε τώρα? Κλαίμε γιατί φοβόμαστε ότι δεν θα σε ξαναδούμε ποτέ όταν φύγεις για τη σαβάνα. Μα δεν είμαι σίγουρος ότι θα μείνω εκεί. Το μόνο που ξέρω είναι πως πρέπει να τη δω. Και με τέτοιο πάρτι που μου κάνατε δεν θέλω να φύγω ποτέ από εδώ. Μα αυτό ακριβώς θέλετε και εμείς να ακούσουμε. Θα φύγει. Φίλοι μου, ο τρόπος που ο Σίμπα έλυσε το πρόβλημα ανάμεσα στις μέλισσες και τον Μπαλού αποδεικνύει πως θα γίνει σπουδαίος αρχηγός. Εγώ το ξέρω αυτό εδώ και πολύ καιρό. Ό,τι και αν κάνει, φαίνεται ότι κρύβει έναν μεγάλο βασιλιά. Αφού εσύ και ο σοφός αρχηγός όλων των δέντρων είστε τόσο σίγουροι, τότε σημαίνει ότι ο Σίμπα θα κερδίσει ξανά το βασιλιά. Και τα περισσότερα που ξέρετε, έμαθε από εσένα και τους φίλους σου και τα μαθήματα που μας κάνετε για την επιβίωση, κα. Θυμάστε το τύπου ο Κα, μας έμαθε πώς να κολυμπάμε στα ρεύματα. Να πάρω λίγο να πνιγούμε όλοι. Και πέσαμε στο φράγμα με τους κάστρο. Αν βρω ποτέ την εξίσωση που θα τετραγωνίζει τον κύκλο, τότε θα με βάλουν στο βιβλίο των επιστημόνων. Μα τι κάνει? Σκέφτεται φωναχτά ενώ περιμένει να έρθει ο τυφλοπόντικας. Ω Θεούλη μου, ελπίζω να μην έπαθε τίποτα κακό. Χαίρομαι που τα κατάφερες. Τι νέα μας έχεις? Είχες δίκιο για τα σιρκάρα, Αυγουστίνα. Το φοβόμουν αυτό. Αν δεν τα άκουγα με τα αυτιά μου, δεν θα το πίστευα. Πες μας λοιπόν, τι ακριβώς άκουσες? Περιμένετε και εμάς, θέλουμε να μάθουμε. Θέλουμε να ακούσουμε. Τι συμβαίνει, Σαμ? Γιατί κοιτάζουν όλοι μέσα στην τρύπα? Ο Αυγουστίνος έστειλε τους τυφλοπόντικες να σκάψουν ένα τούνελ στη φωλιά του Σιρκάν. Και τι, νομίζουν ότι θα ακούσουν τι λέει μέσω του τούνελ? Δεν είμαι σίγουρος, ξέρω μόνο πως ο τυφλοπόντικας έμαθε πως ο Σιρκάν κάτι σκαρώνει. Αυτό πρέπει να το δω. Χαίρομαι που ήρθε, Σίμπα. Έτσι θα δοκιμάσεις το νέο εργαλείο επικοινωνίας μας. Ναι, αλήθεια? Τώρα τα κάντε όλοι ησυχία. Μπορεί να ακούσουν και την άλλη μεριά. Ησυχία! Αυτό το σύστημα δεν είναι καλό. Δεν βγάζω λέξη από όσα λέει. Θα είναι μακριά από την τρύπα. Ανταμυφθείς για την αφοσίωσή σας. Ζήτω, Σιρκάν! Κατασκοπή μου μου ανέφερε πως ο Σίμπα φεύγει για τη σαβάνα. Τώρα είναι ώρα να το ξεφορτωθώ μια για πάντα, φίλοι μου. Θέλω να αναγνωρίζουν εμένα ως μοναδικό βασιλιά της ζούγκλας. Κανένας, επαναλαμβάνω, κανένας δεν θα ζει εδώ χωρίς την άδειά μου. Το Σίμπα δεν θα αποκτήσει ποτέ το θρόνο. Φτάνει ως εδώ. Την άλλη φορά που θα δω τον Σιρκάν θα του κάνω την ουρά του καματάκια. Ας προσπαθήσει και μόνο να πλησιάσει το Σίμπα. Ποιος νομίζει ότι είναι? Χοντρούλη, σου έχω πει τόσες φορές να μην υπερβάλλεις, γιατί στο τέλος πληγώνεσαι πάντα. Για μια φορά όμως συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, όμως φίλε μου, συμφωνώ. Ζήτω Σίμπα. Θα χαρώ αν ο Σίμπα επιλέξει να μείνει εδώ μαζί μας. Πρέπει, αφού θα γίνει ο επόμενος βασιλιάς της ζούγκλας. Ναι, και με τις ειδικές του δυνάμεις δεν βλέπω γιατί να μην πάρει το θρόνο του. Θα χρειαστεί όμως τη βοήθειά μας. Θα μείνουμε στο πλάι του φίλου μας. Θαυμάσια, τότε όλοι συμφωνούμε να σταθούμε πλάι του. Έχουμε ομοφωνία? Δεν θα έλεγε κανείς άλλος το αντίθετο, Αυγουστίνε. Θα πω τα νέα σε όλους τους φίλους μου, τα ερπετά. Εντάξει, έχουμε δουλειά να κάνουμε. Θα τα πούμε αύριο, Αλέξ. Θα τα πούμε αύριο, για...
Και τι ουρλιάζεις, μαμά Λίκαινα? Στέλνω ένα επίγον μήνυμα στον αρχηγό των Λύκων, παιδί μου. Και γιατί το κάνεις αυτό? Για να είναι έτοιμος να βοηθήσει όταν τον χρειαστούμε. Α. Το ήξερα ότι θα σε υποστήριζε, Σίμπα. Ζητάει από όλους τους λύκους του δάσους να κάνουν το ίδιο. Θα σε βοηθήσουν να υπερασπιστείς το θρόνο σου. Μπράβο, δάτε, λύκοι, να πάτε μαζί μας. Τους ακούς όλους αυτούς, Σίμπα? Ορκίζονται ότι θα είναι στο πλάι σου. Θα σε προστατέψουν σαν να ήσουν ένας από αυτούς. Οι Λύκοι φτιάχνουν σπουδαία οικογένεια και θέλω να ξέρεις πως νιώθουν ακριβώς όπως εγώ. Έρχονται οι φίλοι μου, Σίμπα. Απόψε μπορείς να κοιμηθείς ήσυχος. Σήμερα όλοι οι φίλοι του Σίμπα έδειξαν την αφοσίωσή τους. Θα αντιμετωπίσουν τον Σιρκάν και τους δικούς του αν χρειαστεί. Τώρα που ο Σίμπα ξέρει πως η ζούγκλα είναι ασφαλής, μπορεί να πάει στη σαβάνα όπως το σχεδίαζε. Αν θέλετε να μάθετε τις νέες περιπέτειες που περιμένουν το Σίμπα και τους φίλους του, δείτε το επόμενο επεισόδιο.